Αλλά δεν θα είμαστε δείξει. Θα είμαστε δείξει στις 32 του Φεβρουαρίου. Τότε, ακριβώς. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο είχαμε ίδρυση νέου κόμματος. Το συνέδριο στο ΠΑΣΟΚ μπόρεσα να το δω, να το παρακολουθήσω. Μου θύμισε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ όταν εκλεγόταν ο Σιμίτης ως πρόεδρος και πρωθυπουργός, τότε που ο Ανδρέας Παντρέου αναγκαστικά λόγω προβλήματων υγείας αποσυρώταν και έπαιρνε στη θέση του ο κύριος Σιμίτης και τους απειλούσε όλους ότι άμα δεν βγάλει και πρόεδρο θα γίνει χαμός, εγώ θα παραιτηθώ και τα λοιπά και έκανε Γιάννου Λόπουλο στον θυμάμαι, ας πούμε, θα μας κλείσουν φυλακή, ρε, ψηφίστε το. Λοιπόν, και βεβαίως εδώ ήταν κάποια διαφορετικά τα πράγματα, όποτε υπήρχε μια διαφορετική άποψη, όλοι φωνάζαν ομαδικά ή του Προέδρου, του φωνάζαν ομαδικά τι θέλετε να χάσουμε τα λεφτά που έχουμε κερδίσει, καθότι λέγανε το ποσοστό που έχουν κερδίσει και βεβαίως πάει λέγοντας τσίρκουλο η κατάσταση. Κανένας βεβαίως δεν ασχολείται με τα σοβαρά πράγματα, με αυτά δηλαδή που αποσχολεί τον μέσο Έλληνας πολίτης. Δηλαδή με την επιβίωση. Γιατί έχουν πρόβλημα. Διακινδυνεύει η δική τους επιβίωση, έχει μπει επιτάπητος η δική τους επιβίωση. Οι μηχανισμοί είναι μια χαρά. Κρατική επιδότηση, αντιμνηστίες, λεφτά από εδώ και από εκεί, το μοίρασμα της πίτας που γίνεται 70-20-10, έτσι γίνεται πάντα, 70 κυβερνώντες, 20 η κρατική αντιπολίτευση, 10 οι υπόλοιποι στη Βουλή, είτε στις προαγωγές στο δημόσιο τομέα, είτε στις δουλειές που γίνονται, είτε στις χορηγήσεις, το ξέρω από πρώτο χέρι, από πολύ παλιά, όταν είμαστε σε ένας κομμάτος της αριστεράς, λοιπόν, έτσι γίνονται τους εκδοτές. Και δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά ηγεσίες, πέραν τους χώρα να το λέγουν και λέγανε, ξέρεις, έχουμε εκείνο. Για να δούμε τις ποσοστώσεις, υπάρχει πρόβλημα εδώ, να, θα το προωθήσουμε το παιδί. Και βεβαίως όλο αυτό το πράγμα καλά κρατεί, διότι δεν μπορώ εγώ να πιστέψω εγώ τις συνθήκες. Όπου κινδυνεύει ολόκληρος ο ελληνικός λαός, όπου όλο το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα στην Ευρωζώνη και ευρύτερα, να φοβάται να χρησικομώ ενός λαού και να επιδοτούν αδρά τα κόμματα που υποτίθεται ότι εκφράζουν τον ιονή ξεσηκωμό του λαού. Αυτά είναι ιστορικά περίεργα για να μείνω εδώ. Αυτό βεβαίως που δεν σας είπαν και δεν συζητείτε είναι ότι μόλις στις 29 του μηνός, δηλαδή πριν 3 μέρες, έτσι, 4, ο κύριος Μπαρόζο παρουσίασε το σχέδιο οικονομιοποίησης της Ευρωζώνης. Δεν είχαμε, δεν σας είχαν πει ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 είχε ανακοινώσει ότι τελείωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Κρατών, όπου θα αλλάχτούν οι συνθήκες. Θα αλλάξει δηλαδή και η συνθήκη του Μάστερ και η συνθήκη της Λισαβόνας, ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα υπερεθνικό κρατικό μορφώμα. Σε αυτό θα ενταχθούν όλα τα εθνικά κράτη. Ξέρετε, νομότυπα, δηλαδή, σε ονομάζω εθνικό κράτος και καταλώ την ουσία σου και σε βάζω στην Ομοσπονδία και τελειώνει η ιστορία εκεί. 147 σελίδες για το σχέδιο, το οποίο βεβαίως έχει πυροδοτήσει τρομακτικές αντιδράσεις σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης κυρίως, γιατί πυρήνας αυτής της ιστορίας είναι η Ευρωζώνη, έκλεισε την Ελλάδα. Στην Ελλάδα ζούμε το δικό μας το χαβά. Να δούμε τι θα πει ο Λοβέρδος, αν θα φτιάξει το χτίσι ή ρήξη, ή τι θα γίνει, ας πούμε, στο συνέδριο, ας πούμε, του κόμματος του κ. Τσίπρα. Καμία κουβέντα της ουσίας. Ξεσηκώθηκε ολόκληρη η Ευρώπη. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα ανατροπής των σχετισμών σε αντιδράσεις επίπεδο. Φτάσαμε στο σημείο το Γενικό Επιτελείο Στρατού, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων, ο ΑΓΕΘΑ, δηλαδή, της Σερβετίας, να λέει ότι από εδώ και μπρος θεωρούμε ως μέγιστη απειλή για την εθνική ασφάλεια της Σερβετίας την εξέλιξη της ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης. Γιατί? Γιατί θεωρεί ότι θα παραχθούν πόλεμοι και μάλιστα εθνικοί πόλεμοι στην προσπάθεια οι λαοί να απεγκλωβιστούν από αυτό το σχέδιο ομοσπονδιοποίησης και εμείς εδώ για να μην πω τι κάνουμε. Έτσι. Για τα φυτήρια γλώσσα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, βεβαίως επίσημα το πολιτικό σύστημα και βεβαίως το σύστημα προπαγάνδας, γιατί αυτά δεν τα ακούμε πουθενά. Το πολιτικό σύστημα συνηγορεί σε αυτό, στο ότι δεν πρέπει να ακούμε πράγματα στα οποία δεν έχει απάντηση το πολιτικό σύστημα.
σύστημα. Πρέπει να έχουμε μόνο εκείνα στα οποία μπορεί να πετάσει μια μπάλουφα, ένα συστηματάκι. Τα χοντρά ζητήματα είναι εκτός παιχνιδιού, εκτός συζήτησης. Όπως επίσης, για παράδειγμα, δεν εμφανίστηκε η έκθεση του Citigroup, που εμφανίστηκε μόλις μία μέρα πριν το Eurogroup. Το Citigroup, λοιπόν, οι αναλυτές δίνουν ύφεση στην ελληνική οικονομία το 2014 11,4%. Πρόβλεψη. Το 2014, το 2013 λένε πάνω από 7,5%. 7,6, αν θυμάμαι καλά, είναι το νούμερο. Και κλιμακώνεται αυτό το πράγμα. Βεβαίως, εντάξει, δεν θέλει να είσαι οικονομολόγος, αναλυτής, σε βάθος γνώσης. Εμπειρία. Πόσων κομματικών επιχειρήσεων των κομμάτων που υποτίθεται ότι κατά τα άλλα παλεύουμε για τους εργαζόμενους, τα μεροκάματά τους και τα δικαιώματά τους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, η τυπιουργία ομοσπονδία, να το καταλάβουμε τι σημαίνει ομοσπονδία, σημαίνει κατάργηση του κρατικού μορφώματος που λέγεται Ελλάδα και στη θέση του η τοποθέτηση ενός νέου κρατικού μορφώματος που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά ευρύτερα την Ευρωζώνη και οι αρχές, αυτοί που θα κάνουν κουμάντο στα ζωτικά ζητήματα, όπως είναι ο τράπεζος τομέας, τα δημοσιονομικά, ο προϋπολογισμός, η συγκρότηση των συνδικών, θα είναι στις Βρυξέλλες. Και αν νομίζετε ότι αυτό βεβαίως μας παρέχει τη δυνατότητα να πίνουμε ελεύθερα καφέ ή στην κεντρική πλατεία του Μονάχου χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, τότε κουνηθείτε τη θέση σας, διότι δεν παρευθούμε, ψάχνουν για κούλιδες, όχι για ισότιμους πολίτες της Ευρώπης, όπως λένε αυτοί, για κούλιδες. Και μάλιστα μας το είπανε κιόλας πρόσφατα ο κύριος Σόιμπλε, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος. Λοιπόν, μας είπε ότι, λέει, γιατί νοιάζονται τα κράτη, λέει, της Ευρωζώνης, γιατί νοιάζονται τόσο πολύ για την δική τους κυριαρχία. Η Γερμανία από το 1945 δεν έχει εθνική κυριαρχία. Και έχει δίκιο. Δεν έχει. Έχει καθεστώς κατοχής από τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς. Δεν έχει καν σύνταγμα σαν χώρα. Δεν τις επιτρέπει να έχει. Βεβαίως αυτό βόλεψε το γερμανικό κεφάλαιο. Αυτή η ιστορία, γιατί με αυτόν τον τρόπο κατόρθωσε και πάτησε στο λαιμό τον εργάτη, τον γερμανό εργάτη, τον γερμανό εργαζόμενο και βεβαίως τις δυνατότητες του να μπορεί να επεκτείνεται διεθνώς με πρακτόρικους τρόπους, παραδοσιακούς τρόπους επεκτατισμού, χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα ή να δίνει λογαριασμό σε κανένα άλλο. Λέει, τώρα εμείς δεν έχουμε λοιπόν εθνική υγεία. Γιατί νοιάζονται οι άλλοι. Έλατε. Επειδή όμως η Ελβετή είναι κάπως ψηλιασμένη στα ζητήματα, ήρθε λοιπόν ο υποστράτηγος, βγήκε ο υποστράτηγος, ο οποίος είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ελβετίας. Τελείως τυχαία, το ΝΑΤΟ έχει εκεί όλα τα βασικά του επιτελεία. Στη Ζενίχη και στη Γενέβη έχει τα επιτελεία στρατηγικής αποτίμησης των εξελίξεων στην Ευρώπη. Και λέει το εξής, ότι από εδώ και μπρος εμείς είμαστε σε ετοιμότητα. Γιατί θα έχουμε δύο μεγάλα φαινόμενα να αντιμετωπίσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το πρώτο, μαζική έξοδο από τις χώρες της Ευρωζώνης. Φτωχολογιά, δηλαδή, που θα σηκώνεται να φύγει από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από παντού. Όχι μόνο από την Ελλάδα και τον Νότο. Από παντού. Προσπαθώντας να βρει οπότε εμείς πού να πάμε. Εμείς θα δουλειάξουμε, δεν είναι θέμα. Έτσι. Λοιπόν, και δεύτερο. Γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό η πορεία προς την ομοσπονδιοποίηση να πυροδοτήσει εθνικούς πολέμους, δηλαδή αυτό που εννοούσε ήταν πολέμους εθνικής αποκατάστασης, στην ουσία των λαών που τους έχουν σύρει σε αυτό το μονοπάτι, οπότε εμείς εκείνη τη διακούμε. Να πάρει φωτιά ολόκληρη ιστορία. Και φυσικά κινδυνεύει και η βασική πηγή πλούτου της οικονομίας του, που είναι το τραπεζικό του σύστημα και η δυνατότητα του να απλεί ως ουδέτερη χώρα τα κεφάλαια από παντού αλλού. Αν σταματήσει αυτή η ροή, έχουν πρόβλημα σε οικονομία. Λοιπόν, αν εμάς δεν μας νοιάζει, καθότι εμείς θα είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, δεν μας νοιάζει αυτό το πράγμα, γιατί θα κινούμεθα ελεύθερα στην Ευρωζώνη για να πίνουμε τον καφέ μας και να κάνουμε τα ψώνια μας στο Μιλάνο και στο Βερολίνο. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε αυτό. Και όποιος λέει ότι έχουμε πρόβλημα, προφανώς ανοίξει αυτή τη μικροαστική έτσι. Κακιά πάστα, παιδί μου, να κάτι εθνικιστές εκεί πέρα που έχουν μείνει εκεί στα πρωτοπαράδοτα που θέλουν ελληνικό κράτος.
δεν μπορώ να καταλάβω γιατί και για ποιο λόγο. Το φυσικό στο ελληνικό καταστήμα, το φυσικό ίδιο του Έλληνα είναι να είναι δούλος, ραγιάς. 182 χρόνια κατόδωσε έναν ελεύθερο μόνο. 182 χρόνια. Δηλαδή, συγγνώμη, ποιο ευρωπαϊκό έθνος ήταν ελεύθερο και μόνο για 182 χρόνια. Μόνο Έλληνες. Αφήστε δε που στα 182 χρόνια χρειάστηκε να κάνει 12 επαναστάσεις.